Ενθαρρυντικά είναι τα νέα από το μέτωπο του εμβολίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κορυφαίος Αμερικάνος λοιμοξιολόγος Άντονι Φάουτσι αποκαλύπτει ότι 3 εμβόλια βρίσκονται στην τελική ευθεία πριν από την έγκριση και δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος. Currently, there are 3 platform candidate vaccines that have entered into phase 3 trial. Very soon there will be a fourth. Την ίδια ώρα η Βρετανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τους Financial Times, θα χρηματοδοτήσει μελέτες πρόκλησης. Τις πρώτες δηλαδή δοκιμές εμβολίων κατά του κορονοϊού σε υγιείς εθελοντές που θα εκτεθούν στον ιό σε ασφαλές περιβάλλον. Ακαδημαϊκός επικεφαλής της μελέτης στο Πανεπιστήμιο Imperial της Μεγάλης Βρετανίας. And so we really, really don't want to cut corners in terms of safety or efficacy when it comes to a vaccine. Και στη Ρωσία, όμως, ένα δεύτερο εμβόλιο πρόκειται να περάσει στη φάση των κλινικών δοκιμών. Το Ομοσπονδιακό Επιστημονικό Κέντρο Τσουμάκοφ έλαβε την άδεια του Ρωσικού Υπουργείου Υγείας και θα ξεκινήσει τις δοκιμές άμεσα με 3.000 εθελοντές. Η ανάγκη για ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο είναι πιο μεγάλη από ποτέ. Για τρίτη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, η Γαλλία κατέγραψε σε ένα 24ωρο περισσότερα από 13.000 κρούσματα. Από το Σάββατο, νέα περιοριστικά μέτρα έρχονται σε Μασαλία, Λίλ, Τουλούζη και Παρίσι. Nous faisons tout pour ne pas en arriver à des mesures de confinement, même partielles et même localisées, même territorialisées. Pourquoi nous prenons des mesures qui sont des mesures fortes et encore une fois qui ont un impact sur le quotidien des Français qui vivent dans ces territoires? C'est pour casser les chaînes de contamination. Καμπανάκι και από τον κορυφαίο Γερμανό λοιμοξιολόγο Christian Drosten, που βλέπει να έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Hier geht es jetzt nicht darum zu warnen vor der nächsten Woche oder so etwas, sondern es geht um eine weltweite Perspektive. Und weltweit geht es tatsächlich jetzt richtig los. Εν τω μεταξύ, σε προληπτική καραντίνα τέθηκε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας και ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας Πέτερ Αλτμάιερ μετά την επαφή τους με επιβεβαιωμένα κρούσματα.